το οποίο μας απασχολεί συνειδητά, υποσυνείδητα, ασυνείδητα. Με τη μηχανή τρέχεις. Ναι, όταν βρω, όταν βρω ελεύθερο χώρο. Ένας άνθρωπος που του αρέσει, άντρας ή γυναίκα. Στις γυναίκες πολύ σπάνια, αλλά υπάρχει και η περίπτωση και της Ναταλίας. Της Δραγούμη. Μπράβο, της Δραγούμη. Λοιπόν, γιατί ένας άνθρωπος, θα αναρωτιόμουν, ας πούμε, έχει κόλλημα με τη μηχανή. Μόνο για την ταχύτητα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι είναι και το αίσθημα ελευθερίας. Όχι, δεν είναι μόνο η ταχύτητα. Γιατί είναι με αυτό τα με τον αέρα. Είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή το να οδηγούμε στον δρόμο, στην εθνική ή σε κάποιες στροφές και απλά να μπαίνεις με τη μηχανή, ας πούμε, στις στροφές με έναν τρόπο, είναι πολύ ωραίο αίσθημα. Δεν έχεις νιώσει ποτέ φόβο? Πάρα πολλές φορές. Αλλά τι σ' αρέσει? Δεν είναι ότι μ' αρέσει. Είναι εκείνη τη στιγμή φοβάσαι. Μάλλον δεν δίνεις τόσο πολύ σημασία όσο θα έπρεπε ίσως μερικές φορές. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο να κυκλοφορείς με μηχανή μες στην πόλη, όπως και έξω. Γενικά παίζεις λίγο τη ζωή σου κοροναγράμματα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι λίγο πολύ με όλα τα πράγματα και το ότι περπατάς, ας πούμε, σε αυτή την πόλη μερικές φορές παίζεις τη ζωή σου κοροναγράμματα. Ναι. Αλλά αν είναι να κάτσουμε και να δούμε πόσο πολύ φοβόμαστε και κάθε φορά που φοβόμαστε να δίνουμε τεράστια αξία στο φόβο μας, νομίζω ότι μας κρατάει λίγο πίσω. Η γνώμη μου είναι να τα ξεπερνάμε, να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό και από εκεί και πέρα να δοκιμάζουμε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι ότι παλαιότερα μας είχες πει ότι σου άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύεις και ότι παλιά ταξίδευες πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι για να το κάνει κανείς αυτό χρειάζεται πάντα να έχει χρήματα? Εντάξει. Αρκετά εννοώ. Αρκετά. Έχει να κάνει με το τι αφήνει πίσω του. Δηλαδή, αν δεν αφήνει κάτι πίσω του, ενώ είτε η οικογένεια αυτό, είτε κάποιοι λογαριασμοί πολλοί οι οποίοι πρέπει να τρέξουν κτλ. Και δουλεύει και μπορεί και βάζει κάποια χρήματα λίγα στην άκρη, νομίζω ότι αν πάει σε μια χώρα που. Είτε η Ταϊλάνδη είναι αυτή, είτε η Αίγυπτος είναι αυτή, είτε ξέρω εγώ, η Ασία ή και η Κεντρική Αμερική, η Λατινική Αμερική, αν πληρώσει τα εισιτήρια, νομίζω ότι από εκεί πέρα μπορείς να τα βγάλεις, να κάνεις διακοπές με λίγα χρήματα. Μα εσύ όταν τα έκανες αυτά ήσουν ελεύθερος, δεν είχες υποχρεώσεις. Μα όχι, τα έκανα και αφού δεν ήμουν ελεύθερος. Πόσο αυτού? Δηλαδή μέχρι μετά πέρσι, τη γέννηση, πούμε, του μωρού έκανα, ναι, σοβαρά. Πέρσι πήγα στην Κένια, ας πούμε, με τη γυναίκα μου και με την κόρη μου. Α, πήρες και το μικρό μαζί? Πήρα και το μικρό 2 εβδομάδες στην Κένια. Όπου και έκανε σαφάρι και δεν είχε κλείσει καν τα 2, νομίζω. Ναι, νομίζω ήταν 1,5 ή 2,5. Τέλος πάντων, 2,5. Όχι, 1,5 ήταν. Δεν φοβόσουνα πάντως? Όχι, δεν φοβήθηκα. Ούτε σου πέρναγε τίποτα το μυαλό? Όχι. Και δεν θέλω να το κάνω κιόλας αυτό, γιατί όσες φορές μου έχει περάσει κάτι από το μυαλό, ειδικά σε κάποια ταξίδια τέτοια που είναι λίγο πιο ακραία, λίγο πιο μακρινά, συνήθως μου συμβαίνει το κακό. Δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, στην ψυχολογία του ταξιδιώτη, ο οποίος με κάποιον τρόπο δεν θεωρεί απειλή τα πάντα που έχει γύρω του. Δηλαδή απλώς πηγαίνει για να δει αυτό το πράγμα με όλη του την καλή ενέργεια. Ξέρεις γιατί στο λέω? Ήμουνα προχθές σε ένα παιδικό πάρτι και μου έλεγε ο μπαμπάς ενός παιδιού, ο οποίος είναι γιατρός, ότι είχε πάει κάποτε με τη γυναίκα του, δεν θυμάμαι, ένα μεγάλο ταξίδι κάπου στην Κεντρική Αμερική, ούτε θυμάμαι που μας είπανε. Και είμαστε, λέει, σε μια βάρκα και διασχίζαμε ένα ποτάμι, δεν ξέρω. Και ξαφνικά βλέπω απέναντί μου ένα παιδάκι, λέει, το οποίο βλέπω όλα τα χαρακτηριστικά ότι είναι σε αλλεργικό σοκ. Όπου δεν μπορεί καλά-καλά να αναπνεύσει, αρχίζει και κοκκινίζει. Αλλά οι γονείς τα κοιτάγανε, εντάξει, σου λέει, κάτσε.